Κύριε Γιωργάρα, ους τα πω εδώ βρε σαχλαμάρα. Αχ, λύστε μου το πρόβλημά μου. Με περιμένει η γιαγιά μου. Δεν θέλω να καθυστερήσω και φεύγα πριν να σε πατήσω. Ο Βατραχάκος επομένως έφυγε κατατρομαγμένος. Λακκούβες πέρασε μεγάλες και μία μέρα σαν τις άλλες, στην εξοχή την ανθισμένη είδε μία λίμνη ονειρεμένη. Κρυστάλλινα ήταν τα νερά της και πάνω στα νερόκρινά της καθόταν μια βατραχοπούλα. «Αχ, μοιάζεις με ένα ραϊδοπούλα», ψιθύρισε σαν μαγεμένος ο Βατραχάκος ο καημένος. «Πεντάμορφη τους κόσμου στάσου, θα μου χαρίσεις το όνομά σου». «Με λένε απλά», είπε εκείνη, «Κοάξογλου Εκατερίνη. Εσένα, ωραία βατραχούλη». «Εμμανουήλ Αλφαμπακακούλη. Όμως λυπάμαι που το λέω. Το αλφα αυτό το κεφαλαίο που μπαίνει πάντα στο όνομά μου, μόλις τελειώνει το μικρό μου και πριν από το επίθετό μου, σε ολόκληρη την οικουμένη, κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει». «Ξέρω εγώ», είπε εκείνη, «και θα στο πω ό,τι και αν γίνει. Αυτό το αλφα μαρτυράει πως κάποιος κάπου σ' αγαπάει. Αλφα θα πει αγαπημένος». Ο Βατραχάκος αχαμένος τη ρώτησε απορριμμένος. «Εγώ, ποιανού αγαπημένος?» Και η πεντάμορφη του κόσμου απάντησε γλυκά: «Δικός μου. Αγαπημένε μου Μανώλη», πρόσθεσε και κοκκίνησε όλη, «σ' αγάπησα μόλις σε είδα πίσω από εκείνη την τζουκνίδα». Ο Βατραχάκος επομένως απάντησε συγκινημένος: «Αγάπη μου Κατερινούλα, νιώθω ζαλάδα και τρεμούλα και η λίμνη είναι τόσο ωραία. Κάνουμε μια βουτιά παρέα». Και βούτυξαν χειροπιασμένοι στη λίμνη την ονειρεμένη. Ολόκληρη η επιφάνεια γέμισε κύκλους και στεφάνια από τα μέτρητα φιλιά τους και από τους χτύπους της καρδιάς τους. Και όταν βγήκανε, κρατούσαν πετρούλες που λαμποκοπούσαν. Μακριά από το θόρυβο της πόλης, η Κατερίνα και ο Μανώλης χτίσανε τρισευτυχισμένοι στη λίμνη την ονειρεμένη ένα σπιτάκι με βεράντα και ζήσανε μαζί για πάντα. Σας άρεσε? Ναι. Ωραία. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Γεια σας, παιδιά. Back with the bass, the jam is live in effect, and I don't waste time. Off the mic with the dope rhyme, jump to the rhythm, jump, jump to the rhythm, jump. Yeah, everybody over here, everybody over there, trying to get a nut to move your butt. Παιδιά, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η σχέση σας με τα άλογα? Έχει κάποιος να μου πει, έχει δει κάποιος από κοντά άλογα? Έχεις δει Μιχάλη μου άλογα? Και εσύ Σαβίνα? Εδώ είναι άλογα που κλέσουνε με ανεσταίνω άσοκος. Α, ωραία. Ποιος έχει πέψει άλογο? Εγώ. Εσύ? Έχει πέψει άλογο? Πω, είναι ωραίο από κοντά. Και εσύ? Και εσύ έχεις υπέψει άλογο? Ναι. Για πες μου, πώς ήταν αυτή η εμπειρία, ωραία? Ναι, πάρα πολύ, αλλά λίγο φοβάσαι ότι πάει από εδώ και από εκεί και νιώθεις ότι θα πέσεις. Φοβάσαι στην αρχή εννοείς όταν ανεβαίνεις πάνω? Ναι. Πήγαινες δηλαδή, έκανες μαθήματα ή πήγες μόνο μία φορά και το είχαμε είδες? Πάει για εκδρομή και ανεβαίναμε σε άλογα. Και περπατούσε αυτό και κάναμε βόλτες. Θα ήθελες να πεις κάτι στη μαμά, δηλαδή να σου πάρει ένα άλογο στο μέλλον? Όχι, βασικά, γιατί δεν θα χωράει και στο σπίτι. Δεν θα χωράει στο σπίτι, ωραία. Ποιος άλλος έχει υπεύσει άλογο και εσύ έχεις υπεύσει άλογο? Ναι. Για πες μου. Έχω την ξαδερφή μου, την Πόπη, και είχε ένα χωράφι και εκεί πέρα έχει το άλογό της και όταν γιορτάζει ο Άγιος Γιώργος κάνουμε υπασία στο πυλί και πήγα και ανέβηκα. Α, κάνεις δηλαδή συνέχεια? Ναι. Σ' αρέσει? Θα ήθελες να αποκτήσεις το μέλλον ένα άλογο? Ωραία. Με αφορμή λοιπόν τα άλογα που μιλάμε σήμερα, πάμε να δούμε ένα μικρό ρεπορτάζ που πήγε ο Γιώργος και είδε από κοντά τα άλογα και είχαμε και πολλά παιδιά που ήθελαν να μάθουν
κάποια πράγματα για τα άλογα. Εσύ, τι θέλεις να μου πεις εσύ? Εγώ κάπου που είχα δει με τα μάτια που πήγαν μια βόλτα, είχα δει κάτι αγελάδες και αγορούνια και ήταν μαζί και άλογα. Είχε και άλογα. Α, πολύ ωραία. Σας αρέσουν δηλαδή τα άλογα, εσένα? Όχι, μόνο τα ξετάχνω και τα πούμα. Α, εντάξει. Λοιπόν, με αφορμή τα άλογα που, είναι σήμερα, που μιλάμε σήμερα με τα παιδιά, πάμε να δούμε ένα μικρό ρεπορτάζ που πήγε ο Γιώργος και είδε από κοντά άλογα. Και τα παιδιά, αν πέρασαν καλά, τι είπανε και ποιες εμπειρίες αποκτήσανε. Εδώ είναι ο Βασίλης Αγγελίνης, είναι 8 ετών. Είναι παιδί πιο προχωρημένο από τα άλλα παιδιά. Κάνει, υπέβη 3 μήνες και όπως βλέπεις είναι μόνος του τώρα. Μπορεί και κάνει το τροτ που συνηθίζουμε και λέμε στη γλώσσα της υπασίας. Τροτ τι σημαίνει? Είναι το τροχάδι. Α, το τροχάδι. Δηλαδή τρέχει. Μάλιστα. Είναι μόνος του πλέον στο άλογο, μπορεί και κουμαντάρει μόνος του. Ναι. Είναι έτοιμος. Αυτό βλέπεις... είναι ό,τι πρέπει. Είναι τώρα... ειδικά για τα παιδιά. Ναι, έτσι? Αυτό το αλογάκι είναι ειδικά για παιδιά, για να ξεκινήσουμε από χαμηλή κατηγορία λόγου, να μην φοβηθούν τα παιδιά. Είναι για ευνόητους λόγους. Mm-hmm. Να μην φοβηθούν τα παιδιά. Βέβαια, εντάξει, μέσα στο πρόγραμμα θα το ανεβάζουμε, πιστεύω. Βλέπεις τώρα κάνει γκάλοπ. Μάλιστα. Μέχρι πόσους γύρους? Ο Βασίλης τώρα είναι έτοιμος για να προχωρήσει να πάει στο μεγάλο υποδρόμιο. Αυτό απλώς το μικρό το υποδρόμιο το χρησιμοποιούμε για λόγους ασφαλείας. Γιατί όπως βλέπεις πίσω το μεγάλο το υποδρόμιο είναι 80x60. Είναι μάλιστα κανονικό υποδρόμιο και δεν είναι δύσκολο να αφήσουμε ένα παιδί σε τέτοια ηλικία μόνο του πίσω. Την πρώτη φορά όμως, έτσι. Η πρώτη φορά είναι... Και βλέπουμε, κουνιέται ο αναβάτης. Ο αναβάτης πρέπει έτσι να έχει ακριβώς την κίνηση που έχει το άλογο. Για να μην καταπονεί ούτε τη μέση του αλόγου, αλλά και εκείνος το δικό του σώμα. Μάλιστα. Και εδώ βλέπουμε και τη δασκάλα να συντονίζει με ρυθμό. Πρέπει, σε αυτό το άθλημα, Γιώργο, πρέπει να συγχρονιστούν 3 άνθρωποι μαζί. Ο αναβάτης, η προπονήτρια και το άλογο. Είναι 3 ζωντανοί οργανισμοί που πρέπει να γίνουν ένας. Αλλιώς ούτε τα παιδιά θα μπορούν να προχωρήσουν, μα ούτε και δουλειά να γίνει. Το καπέλο γιατί πρέπει να το φοράμε? Το καπέλο είναι για λόγους ασφαλείας, γιατί είμαστε σε ένα ζωντανό οργανισμό πάνω, το οποίο να ξέρεις ότι υπάρχουν... Λειτουργεί σαν κράνος. Είναι σαν κράνος, ακριβώς. Είναι προστασία για το κεφάλι του παιδιού. Οι γονείς πώς, δηλαδή, φοβούνται ή άφοβα... Οι γονείς δεν είναι ότι φοβούνται. Αφήνουν τα παιδιά. Αφήνουν τα παιδιά, δεν φοβούνται. Απλώς πρέπει να καταλάβουν οι γονείς ότι αυτό δεν είναι ένα άθλημα σαν το στίβο, σαν τον μπάσκετ που μπορείς να το μάθεις γρήγορα. Αυτό θέλει χρόνια για να το μάθεις. Γιατί είπαμε, έχουμε από κάτω μας ένα ζωντανό οργανισμό. Θέλει πολύ υπομονή. Από ποια ηλικία μπορούν να έρχονται τα παιδιά? Από 7 ετών μπορούν να ξεκινήσουν και να έρχονται. Εδώ γιατί κάνει έτσι το χέρι? Αυτές είναι ασκήσεις που κάνουμε όταν ανεβούμε στο άλογο για να, ναι, για να αρχίσουμε να έχουμε κάποια, να αποκτάμε κάποια ισορροπία. Επίσης να χαλαρώνει το κορμί μας, είναι όπως τη γυμναστική, πριν αρχίζεις με κάποια προθέρμανση. Όπως θέλει προθέρμανση το άλογο, έτσι θέλει και ο αναβάτης. Ναι. Το ανακουφιστικό τι είναι? Αυτό είναι το ανακουφιστικό, δηλαδή ο αναβάτης σηκώνεται και κατεβαίνει από τη σέλα. Mm-hmm. Βλέπεις ότι όλες οι ασκήσεις είναι απλώς για να βρει ισορροπία το παιδί πάνω στο άλογο. Το άλογο μέχρι πόσες ώρες μπορεί να
αν έχετε τα παιδιά. Άκουσα να δεις, Γιώργο, αυτά. Θα το πούμε έτσι. Αυτή η εργασία που κάνει εδώ το άλογο τώρα είναι πάρα πολύ κουραστική για τα πόδια του αλόγου. Γιατί βλέπεις, είναι ένας μικρός κύκλος και καταπονούνται τα πόδια του. Και είναι και ανιαρή η εργασία για το άλογο. Γι' αυτό πάνω από 2-3 παιδιά την ημέρα συνήθως δεν βάζουμε για μάθημα. Δηλαδή θα πρέπει τα παιδιά να προχωρήσουν σε ένα επίπεδο, να πάνε στο μεγάλο υποδρόμιο για να. Τότε δεν πειράζει το άλογο να δουλέψει και 3-4 ώρες, δεν το πειράζει καθόλου. 7. Είναι και πιο ωραίο και για τα παιδιά, γιατί ξέρεις, η πασία είναι και θέμα παρέας. Θα μπορούν να μπαίνουν 2-3 παιδιά μέσα στο υποδρόμιο, να κάνουν την προπόνησή τους, να βλέπει το ένα το άλλο τι κάνει, πώς το κάνει. 7. Πηγαίνουμε σε άλλες καταστάσεις μετά. Και εδώ μετράμε, εδώ το παιδί μετράει ανάλογα, έτσι, ναι. Πώς πρέπει να γίνει. Αυτοί λέγονται αναβολής. Και είδαμε ότι η προπονήτρια έφτιαξε ανάλογα με το ύψος του παιδιού τους αναβολής για να μπορεί να πατάει σταθερά. Βλέπεις όλα τα πράγματα που έχουμε πάνω στο άλογο είναι ειδικά για παιδιά. Η αναβολής συνήθως στους μεγάλους δεν είναι έτσι. Εδώ πέρα υπάρχει αυτό το κάλυμα για να ξέρουν τα παιδάκια που να βάλουν τα πόδια τους. Όλα αυτά βέβαια είναι βασικά για τους ανθρώπους που θέλουν να μάθουν σωστά υπασία. Γι' αυτό βλέπεις ότι επιμένει και η προπονήτρια, φτιάξει τα χέρια σας, φτιάξει τα πόδια σας, γιατί όταν από την αρχή μάθουμε κάτι λάθος, αυτό θα συνεχίσει σε όλη την πορεία. Και εδώ βλέπουμε ότι και με τα γαντάκια. Με τα γαντάκια, ναι, γιατί τα χεράκια τους είναι μαλακά ακόμη και επειδή είναι όλα δερμάτινα, τα πονάνε. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θέλει να μας πει κάτι η δασκάλα, πώς είναι εδώ με τα παιδιά. Γεια σας. Αν είναι πιο εύκολα τα παιδιά τα μικρά από ότι οι μεγάλοι. Δυστυχώς τα δουλειά με τα μικρά παιδιά είναι περισσότερο δύσκολα όπως με τα μεγάλα. Γιατί το μυαλό του παιδιού πολλά πράγματα ακόμα δεν καταλαβαίνει. Δεν μπορεί να πιστέψει όταν μπορεί να πέσει, όταν το άλογο μπορεί να κάνει κάτι ζημιές. Όμως είναι πάρα πολύ γλυκά δουλειά και υπολογίζω όλοι οι προπονητές χαίρουνε όταν βλέπουν γέλια στο πρόσωπό της τα παιδιά και βλέπουν τα δουλειά που προχωράει. Εγώ από το λίγο καιρό που έκανα λόγω το πρόγραμμα του Δήμου, βλέπω πώς προχωρίζανε τα παιδιά και ελπίζω ότι αυτά που μας μένανε να προχωράνε και του χρόνου ή μήπως πιο γρήγορα μπορείτε να μας δείτε και μόνοι σας να πείτε ή κάνουμε δουλειές σωστές ή όχι. Ευχαριστώ. Είμαστε στο Play City, στο Πλατάνι, παιδότοπος και ήρθαμε εδώ με όλα τα παιδιά που βλέπετε για να παίξουμε. Μιχαέλα, ναι. Είσαι έτοιμη να παίξεις? Είμαι πανέτοιμη να παίξω. Είσαστε όλοι έτοιμοι να παίξουμε? Ναι! Γιατί ήρθαμε να παίξουμε και να διασκεδάσουμε και να γνωρίσουμε το χώρο από κοντά, σωστά? Να είμαι κι εγώ! Λοιπόν, ήρθε η ώρα να παίξουμε με τα παιδιά στο φουσκωτό. Λοιπόν, το οποίο το φουσκώσαμε πριν από λίγο, λίγα λεπτά. Λοιπόν, εδώ πέρα μπορείς να πηδήξεις, να παίξεις, να πέσεις. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Ξέρω, περιμένετε με ανυπομονησία να έρθετε. Είσαστε έτοιμοι? Είστε έτοιμοι? Ναι! Να γίνει χαμός? Ναι! Λοιπόν, ένα, ναι. Δύο, τρία! Yeah!
όμως. Και μετά ακολουθείτε. Άντε, έλα να κάνουμε τριάντες. Λοιπόν, τρεις πρώτοι εδώ πέρα μπροστά. Να παίξω εγώ εδώ. Πάμε, πάμε. Όλοι μέσα, μέσα, γρήγορα. Όλοι έξω! Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το δεύτερο παιχνίδι με μερικά παιδιά. Λοιπόν, και θα παίξουμε το μπάσκετ. Ναι, να πούμε ποια παιδιά είναι. Να πούμε ποια παιδιά. Λοιπόν, είναι η Μιχαέλα, η πρώτη Μιχαέλα. Λοιπόν, δεύτερη είναι η Φανή. Ναι. Τρίτη. Εύα. Τέταρτη η Λιλιάνα. Ναι. Πέμπτη η Ντέα. Και τελευταίος και καλύτερος ποιος? Ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξης. Λοιπόν, εδώ... Να πούμε ότι έχουμε 6 μπάλες. Ναι, έχουμε 6 μπάλες και πρέπει να όσο πιο πολλές μπάλες ρίξει, θα κερδίσει φυσικά τον αντίπαλο.